Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο τραυματισμός της Αμαλίας μετά την επιθετική συμπεριφορά του Μάνου προκαλώντας τη στραμπούλιγμα στο χέρι, γεννά ερωτηματικά σε όποιον την βλέπει, αλλά εκείνος την έχει απειλήσει ότι αν μιλήσει θα το πληρώσει ακριβά. Μετά την αποφυλάκηση της Σικούλα πηγαίνει στην Αρεόπολη, βρίσκει την Ασπασία και μετακομίζει στο σπίτι της Αρέτης. Ο αστυνόμος Κουράκος εκδηλώνει λιποθυμική τάση και αποφασίζει να κάνει εξετάσεις, ενώ η Χάιδο βυθίζεται όλο και περισσότερο στο πένθος της. Η Ειρήνη καταλαβαίνει ότι ο Βαγιάκος την παρακολουθεί και τον ξαφνιάζει δυσάρεστα με την αντίδρασή της. Ένας περαστικός κοιτάζει επίμονα τη Μαρίνα και ο Μάνος θεωρώντας ότι την φλερτάρη του επιτίθεται με μανία. Παρά τις αντιδράσεις του Στάθη, η Χάιδο παίρνει το αυτοκίνητο της και εξαφανίζεται. Πηγαίνει σε ένα μοναστήρι και ζητάει κλαίγοντας από την ηγουμένη να την φιλοξενήσουν. Η γερόντισσα την καλοδέχεται. Η χαροκαμένη μάνα έχει αποφασίσει να μείνει για λίγες ημέρες εκεί και να προσευχηθεί καθώς την πνίγουν οι τύψεις, πως η ίδια προκάλεσε τη δολοφονία του παιδιού της. Αργότερα ειδοποιεί τον λυκούργο ότι είναι καλά, και εκείνος ενημερώνει τους υπόλοιπους καθώς όλοι ήταν ανήσυχοι για την εξαφάνιση της. Ο Παρασκευάς προσπαθεί να βγάλει από το μυαλό της Ειρήνης τις ιδέες περί γάμου. Παράλληλα ο Μάνος περνάει από αυτόφορο για τον ξυλοδαρμό του άντρα που κοίταξε επίμονα τη Μαρίνα, ενώ η Αμαλία δεν χάνει την ευκαιρία να ενημερώσει τον Ισίδωρο, ότι ο γιος του έχει επιτεθεί και στην ίδια τραυματίζοντας την. Η Μαρίνα μαθαίνει ότι η Αμαλία δεν χτύπησε το χέρι της στο Δημαρχείο και απαιτεί από τον Μάνο να της πει την αλήθεια. Η Κούλα αναλαμβάνει να αναβαθμίσει το μαγαζί της Αρετής, ενώ εκείνη υποδέχεται μια νέα κρατούμενη στο κελί της. Ο Λυκούργος και ο Στάθης προσπαθούν να καταλάβουν από τα λεγόμενα της Χάιδος αν έχει βρει καταφύγιο σε κάποιο μοναστήρι με σκοπό να μονάσει, ή η φυγή της εκεί είναι προσωρινή. Η Αθηνά και ο Τζον ανακοινώνουν στην Φιλιό ότι θα παντρευτούν τον επόμενο Ιούνιο, και η αντίδραση της τους εκπλήσει, καθώς φαίνεται πως έχει αποδεχθεί τη νέα πραγματικότητα της ζωής της. Στη συνέχεια το ζευγάρι κάνει έκπληξη στην Μαρία με μια ξαφνική επίσκεψη στο Σούνιο όπου της ανακοινώνουν τα σχέδια τους για το γάμο. Στο μεταξύ ο Μάνος αναγκάζεται να παραδεχτεί στην Μαρίνα ότι αυτός ευθύνεται για τον τραυματισμό της Αμαλίας, αλλά της παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή για το συμβάν, από ότι έχει αφηγηθεί στον Ισίδωρο η Αμαλία. Ο Παρασκευάς παίρνει τηλέφωνο την Χάιδο και εκείνη του επιβεβαιώνει πως έχει καταφύγει σε μοναστήρι, και όσο παρατείνεται η παραμονή της εκεί, ο Λυκούργος αγωνιά ότι μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Η Ισμήνη αναλαμβάνει να συνεφέρει τον πατέρα της ενώ ο Παρασκευάς και ο Μιλτιάδης προσπαθούν να βοηθήσουν την Βασιλική με το μωρό. Την ίδια ώρα η Άννα δέχεται να φιλοξενήσει την Θεοδώρα αφού την έδιωξε ο Μιλτιάδης από το σπίτι, με την προϋπόθεση ότι θα σταματήσει να πίνει και θα προσπαθήσει να σταθεί στα πόδια της. Η Χάιδο ασχολείται με το ποστάνι της Μονής, και όλα δείχνουν πως δεν έχει καμία διάθεση να επιστρέψει στα εγκόσμια. Η Ιουλία μπαίνει στο μήνα της και ο Στάθης στεναχωριέται που δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά της. Η Βασιλική συνειδητοποιεί πως ήρθε η ώρα να σηκώσει κεφάλι και να ασχοληθεί με τη δουλειά κυρίως για το καλό του παιδιού της. Έτσι κάνει αρχηγική εμφάνιση στο Πορτοκαλώνα αποφασισμένη να ασχοληθεί στο εξής με την οικογενειακή περιουσία. Η Μαργαρίτα γνωρίζει μια γυναίκα που της δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την υπόθεση της Αρέτης. Και ενώ ο Πότης εντοπίζει το μοναστήρι που βρίσκεται η Χάιδο, εκείνη ανοίγει την ψυχή της στην ηγουμένη, ψάχνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που την βασανίζουν. Λίγο αργότερα ο Λυκούργος πηγαίνει στο μοναστήρι και προσπαθεί να πείσει την Χάιδο να γυρίσει αλλά δεν παίρνει την απάντηση που θέλει. Η Θοδώρα στο μεταξύ συνεχίζει να πίνει, και η Άννα της δίνει τελεσίγραφο πως αν δεν κόψει το ποτό θα την διώξει από το σπίτι. Παράλληλα η Ισμήνη βρίσκει αγοραστή για την εταιρεία της, ενώ η Αριάδνη επιστρέφει στη δουλειά και η σπίθα ανάμεσα σε εκείνη και τον Χρήστο ανάβει πάλι. Ενώ ο Στάθης προσπαθεί να την πείσει να φύγει από την ταβέρνα, εκείνη αρνείται, οπότε της λέει ότι αν επανασυνδεθεί με τον Χρήστο θα δει το σκληρό του πρόσωπο. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.